Θα σου κάνω τώρα μια ωραία ερώτηση. Πώς ήταν η συνεργασία σου στο Πανηλιακό με τους ποδοσφαιριστές Μπρένταρ Τζόρτζεβιτς, Στέλιο Γιαννακόπουλο και Βασίλη Λάκη, οι οποίοι αυτοί διέπρεψαν σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Με τους δύο πρώτους, με τον Στέλιο και τον Μπέντρακ, με τον Πέτρο, είχαμε πέφτει, είχαμε εθνική. Και είχαμε πάει χρονιά και κατηγορία. Ναι, ναι. Και μάλιστα την πρώτη χρονιά που έβαλα και τα πάρα πολλά γκολ στο Πανηλιακό, τα περισσότερα γκολ ήταν από σέντες του Στέλιου και από τον Μπέντρακ. Ήξερα δηλαδή, είχαμε μια καλυστημένη. Χωρίς να κοιτάνε καθόλου, βγαίνανε, κόβαν την μπάλα δεύτερο δοκάρι, με τυφλά τα μάτια δηλαδή, βρισκόμαστε μέσα στο γήπεδο. Και με αυτού του παίκτε βγήκατε αλφα-εθνική. Βγήκαμε αλφα-εθνική και με την ίδια ομάδα, με πολύ μικρέ προσθήκε, τερματίσαμε και έκτη στην αλφα-εθνική. Και έκτη, τα γήπεδα πάντα γεμάτα, 15.000 κόσμο μέσα και μα παρακαλάγανε να βρούμε εισιτήρια και δεν υπήρχαν εισιτήρια. Ναι, αναπληρώθηκε ποτέ στο κενό του Τζόρτζεβιτς και του Γιαννακόπουλου στο Πανηλιακό? Εάν δούμε την πορεία μετά του Πανηλιακού και που βρίσκεται τώρα, σίγουρα δεν αναπληρώθηκε. Εδώ δεν αναπληρώθηκαν στον Ολυμπιακό. Θα αναπληρωθούν στον Πανηλιακό. Μια τελευταία ερώτηση, επειδή είσαι μικρός ακόμα, ασχολείσαι ακόμα με το ποδόσφαιρο? Ασχολούμαι όταν παίζεις σε 10 ομάδες και κάθε μέρα παίζω ποδόσφαιρο. Κάθε μέρα? Σχεδόν κάθε μέρα, σχεδόν κάθε μέρα. Παίζω στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στο Φωστήρα, στην Προοδευτική. 10 χρόνια παίζω το πρωτάθλημα της Αθήνας με την ομάδα της Μεταμόρφωσης. Απάνω. Δουλεύω ακαδημίες με πιτσιρίκια. Γιατί αν και έχω πάρει όλα τα διπλώματα σαν προπονητής, η μεγάλη μου λατρεία ήταν στα πιτσιρίκια και πιστεύω ότι εκεί πρέπει να δώσουμε και το όλο βάρος στο να μπορέσουν αυτά τα πιτσιρίκια να μεγαλώσουν και να φτάσουν να γίνουν πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Έχω μάθει από τον Δημήτρη τον Αντρικόπουλο ότι έπαιζε στα τοπικά πρωταθλήματα μέχρι 40 χρονών. Μέχρι 40 χρονών. Και όχι μόνο μέχρι 40 χρονών, πέρσι ο δάσκαλος ο Γιαννακουδάκης και πολύ καλός φίλος με παρακάλεσε να πάω να παίξω με ένα αγώνα μπαράζ με την Κάριστο και μάλιστα εγώ ήμουν και διακοπές κιόλας και μου λέει σε παρακαλώ θέλω τη βοήθειά σου σε μια εβδομάδα 10 μέρες παίζουμε μπαράζ. Ναι. Σε 10 μέρες έκανα τοπικές προπονήσεις, πήγαμε παίξαμε, σκόραρα κιόλας και αυτό γράφει την σαν ρεκόρ κιόλας. Ναι, ναι. 13 χρόνια έβαλα το πρώτο μου γκολ και 49 χρόνια έβαλα το τελευταίο. 49. 36 χρόνια διαφορά το πρώτο γκολ με το τελευταίο. Κοντεύεις να ξεπεράσει και τον Stanley Matthews, ο οποίος σταμάτησε το 1947. Ο Άγγλος. Ο Άγγλος. Έχουμε κάτι άλλο, θέλετε να πείτε κάτι να προσθέσουμε σε αυτή την ωραία συνέντευξη? Εγώ πιστεύω ότι αυτό που θέλω να, για να κλείσω αυτή την πολύ όμορφη συνέντευξη, να δώσουμε βάση στα μικρά παιδιά που αγαπάνε πραγματικά το ποδόσφαιρο, να σταθούμε δίπλα τους, γιατί πιστεύω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσει η αρχή το να φτιάξουμε το ποδόσφαιρό μας σε όλους τους τομείς. Ναι. Κύριε Αλμίναγο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μας και χαρήκαμε πάρα πολύ που θα μάθει ο κόσμος ποιος ήταν ο Θοδωρής Αλμίναγος. Σας ευχαριστώ πολύ.